Ορθώ έβλεπε στην εκπαίδευση τη ρίζα κάθε προόδου στα Επτάνησα, η οποία συνδεόταν κατά παράδοξο τρόπο τόσο με το εθνικό όσο και με το συνταγματικό ζήτημα. Με επιμονή του Καποδίστρια, το Σύνταγμα του 1803 προέβλεψε την οριστική χρήση της ελληνικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας. Ω απόδειξη τη αποφασιστικότητά του να συνδέσει το βήμα αυτό με την ανάπτυξη μια όντω εθνική συνειδητοποίηση, προσέλευε τον επαναστάτη εθνικιστή Χριστόφορο Περεβό, παλαιό συνεργάτη του Ρίγα Φεραίου, ω έναν από του κυριότερου βοηθού του στην ίδρυση σχολείων και στην βελτίωση του προγράμματο σπουδών. Ω γραμματέα τη επικράτεια, ο Καποδίστρια παρακίνησε τη Γερουσία να ψηφίσει μια βαρισίματη σειρά από διατάγματα για την εκπαίδευση, με τα οποία θα καθίστανται οι πόροι των μοναστηριών διαθέσιμοι για σχολεία. Θα ιδρύονταν νέα δημοτικά σχολεία και σχολεία μέσα τη εκπαίδευση. Θα βελτιωνόταν το πρόγραμμα στα υπάρχοντα σχολεία. Θα πραγματοποιούνταν η έκδοση της κατήχηση. Θα ανατίθετο στον Ανδρέα Μουστοξίδη, η συγγραφή τη Ιστορία των Επτανήσων, ενώ σχεδιαζόταν μέχρι και Πανεπιστήμιο στην Ιθάκη.